Για έγκριση υποβάλλεται η μελέτη για το έργο υπογεωποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου στον Εύρωο. Όπω φαίνεται, η διαμαρτυρία των αγροτών των Φερών και του Πέπλου, που με τα τρακτέρ του κατέκλεισαν την περιοχή του Πετάλου, μόνο ο παρατήρητη δεν πέρασε. Κατατέθηκε και επισήμω πλέον, όπω όφιλε από την πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπουλη στην περιφέρεια, η μελέτη του αρδευτικού του Πετάλου. ύψους περίπου 9.200.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τη σειρά του το, υπο, το, η θα την καταθέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη. Ε, μέχρι 9 Δευτέρου είναι υποχρεωτικά να πρέπει να την καταθέσουμε, έτσι ώστε να γίνει χρηματοδότηση από εκεί. Όπω αναφέρει ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολη, είναι αναγκαίο για πολλού αγρότε του Πέπλου αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Και ο αγρότε τη περιοχή του Πέπλου είναι περίπου στα 250 άτομα. Ε, το, το, το επαναλαμβάνω και πάλι είναι υψή τη εθνική σημασία. Είναι η περιοχή που πρέπει να δώσουμε σε αυτού του ανθρώπου τα εφόδια, έτσι ώστε να παραμείνουν στη συγκεκριμένη περιοχή, για να μπορεί να καλλιεργηθεί, να υπάρχει ζωντάνια στην περιοχή. Γιατί ό,τι παρατά, σε παρατάει. Και μόνο που είναι τα μηχανήματα εκεί και η παρουσία των ανθρώπων δίνει μια άλλη δυναμική στην συγκεκριμένη περιοχή. Το έργο αυτό πρόκειται να ωφελήσει σημαντικά την εργασία των αγροτών του Πέπλου. Καταρχάς θα έχει μείωση κόσμου παραγωγής, θα έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα στο κομμάτι γιατί χωρί νερό δεν υπάρχει παραγωγή, στο, στο κομμάτι τη παραγωγή. Οπότε θα βοηθήσει την, την οικονομικότητά του ουσιαστικά, θα του δώσει ένα, ένα κίνητρο για να παραμείνουν στη συγκεκριμένη περιοχή και να καλλιεργήσουν και να, η περιοχή να γίνει και ακόμη πιο παραγωγική. Αξίζει να τονιστεί πω το έργο αυτό για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολη και του νομού Εύρου παρέμεινε για 7 χρόνια στο ράφι και πλέον δίνεται η ευκαιρία χρηματοδότησή του.